Κύριε Πρόεδρε της τουριστικής ανάπτυξης Παξών. Κύριε Λίχνο, είμαστε σήμερα εδώ στην πρώτη μέρα της έκθεσης, στο World Travel Market, στην έκθεση. Ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε την έκθεση, τι την είχατε σήμερα. Μιλήστε μου λίγο για την έκθεση και μετά θα μιλήσουμε και για τους Παξούς. Ωραία. Αγαπητέ κύριε Ρωτόκριτε, η έκθεση η πρώτη μέρα όπως είναι σήμερα δείχνει θετικά στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό. Άλλωστε είχαμε και θετικά αποτελέσματα την προηγούμενη χρονική περίοδο. Βλέπω λοιπόν ένα ενδιαφέρον ακόμα από την αγγλική αγορά για την Ελλάδα, ένα ενδιαφέρον που ελπίζουμε να αποτυπωθεί και σε νούμερα, όχι μόνο νούμερα αφίξεων αλλά και νούμερα οικονομικά. Η Παξή είναι ένα πολύ όμορφο και ωραίο μέρος. Πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι? Είχετε αρκετό τουρισμό, είχετε και Κύπριους? Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό. Η Παξή είναι ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός για οικογένειες, ζευγαράκια και για ανθρώπους που αγαπάνε τη φύση, τη θάλασσα, το καλό φαγητό και τον πολιτισμό. Συνδυάζει λοιπόν αυτά και αποφεύγει να είναι ένα νησί που να χαρακτηρίζεται για την μαζικότητά του. Άρα οι Κύπροι, ένας λαός ο οποίος τους ενδιαφέρει η ποιότητα στον τουρισμό, αυξήθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως να παίζει ρόλο και η καλή σύνδεση που είχε η Κύπρος με την Αθήνα και μετέπειτα με την Κέρκυρα. Εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε στα νότια της Κέρκυρας. Θέλουμε μια ώρα με το Δελφίνι για να φτάσουμε στους Παξούς. Με ένα πολύ οικονομικό εισιτήριο γύρω στα 15 με 20 ευρώ, έρχεται ο άλλος και για μονοήμερες στους Παξούς από την Κέρκυρα. Αν και το νησί προσφέρεται, πιστεύω, για μια βδομάδα για να ρελαξάρει κάποιος και να νιώσει πραγματικά την πραγματική Ελλάδα. Όπως σας είπα, η Παξή δεν τηρείται σε μαζικό τουρισμό, αλλά δεν έχουμε μεγάλα ξενοδοχεία. Έχουμε τρία μικρά ξενοδοχεία και πολλά διαμερίσματα ενοικιαζόμενα, τα οποία προσφέρουν πολύ καλές ποιότητα σε σχέση ποιότητα τιμής. Δηλαδή βρίσκεις στους Παξούς ένα δωμάτιο που αρχίζει την χαμηλή περίοδο στα 40 με 35 ευρώ και στην υψηλή μπορεί να φτάσει στα 70 με 80 ευρώ το δίκλινο. Με την κουζίνα του, είναι ένα υπέροχο διαμέρισμα με τον κήπο του. Η Παξή είναι 7 νησιά. Είναι 7 νησιά και βρίσκονται στο Ιόνιο, όπως είπαμε, και έτσι το Ιόνιο από 7 νησιά μετατρέπεται απευθείας σε 14. Γιατί η Παξή είναι αυτό το σύμπλεγμα των νησιών που το ένα σου προσφέρει την ελιά και το μέρος να κοιμηθείς, η αντίπαξη με τις φανταστικές παραλίες που σου θυμίζουν εξωτικά μέρη, και δεν θα ήθελα να πω καραϊβική, αλλά ίσως η καραϊβική να αντιγράφει τους Παξούς, και μάλιστα έχει ήρεμες θάλασσες και δεν έχει καρχαρίες. Άρα είναι ένα νησί πραγματικά που πρέπει κανείς να το επισκεφτεί. Υπάρχει άλλο νησάκι με το κάστρο, με σχέδια βενετσιάνικα, άλλο νησάκι με το μοναστήρι της Παναγίας και το 14-15 Αυγούστου έχουμε το υπέροχο μοναστήρι. Μπορεί κανείς να νοικιάσει ένας βαρκάκι μόνος του, χωρίς δίπλωμα, μέχρι 30 ύπους μηχανή και να κάνει το καπετάνιο μια μέρα για την οικογένειά του. Να γυρίσει όλες τις παραλίες, να επισκεφτεί όλες τις παραλίες, να μείνει σε παραλίες και να κάνει μπάνιο που δεν έχουν καθόλου κόσμο. Δηλαδή μπορεί να είσαι εσύ, τα βότσαλα και ο ερωτάς σου, η γυναίκα σου, το αίσθημά σου και η οικογένειά σου με τα παιδιά σου. Είναι ένα νησί δηλαδή που προσφέρει αυτό που πρόσφερε η Ελλάδα το 1960. Την αυθεντικότητα, τη φιλικότητα και τις γεύσεις από ένα όμορφο γραφικό μέρος. Θα ήταν λάθος να μην πω ότι έχει 64 πανέμορφες εκκλησίες, τη μοναδική δίτρουλη εκκλησία από τα νησιακού ρυθμού στο Ιόνιο, την Υπαπαντή, τρεις φάρους, είναι επισκέψιμους, οι δύο φάροι είναι επισκέψιμοι. Θα έλεγα ότι ένας Κύπριος πρέπει να προτιμήσει τους Παξούς πρώτα ως Ελλάδα και μετά ως νησί που θα ζήσει πραγματικά στιγμές μοναδικές. Ήθελα το σχόλιο σας για το Φιλίν των Παξών, το οποίο είχετε εφαρμόσει και κάνατε μια πολύ ωραία παρουσίαση πέρσι στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να μου το σχολιάσετε. Είναι ένας διαγωνισμός που ο υποφαινόμενος τον εφεύρεσε και εφευρέθηκε γιατί ένα μικρό νησί σαν και εμάς, με τις δυνατότητες ενός μικρού δήμου στα οικονομικά του που είναι πάρα πολύ πενιχρές, προσπαθήσαμε να βρούμε ένα έντεγνο τρόπο, ένα marketing, ένα τουριστικό τρίκ διαφήμισης
ένα μαρκετίστικο συσσαγωγικά τρόπο για να προωθήσουμε το νησί μας. Με αυτό καταφέρνουμε να έρθουν τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, όπως και εσείς και έτσι και γνωριστήκαμε, και να δείξουμε Παξούς. Τι γίνεται σε αυτό το διαγωνισμό? Έχουμε δημιουργήσει ένα μπάνερ που προσαμιώζει τον μύθο του Ποσειδώνα με την Αμφιτρίτη. Εκεί γεννήθηκε και ο έρωτας Ποσειδώνα με την Αμφιτρίτη στους Παξούς. Εκεί ζούσανε τον έρωτά τους οι δυο τους, σε αυτό το γραφικό νησί, ας πούμε την τότε καρσονιέρα των θεών. Και μέσα σε αυτή την καρδιά του μπάνερ έρχονται και δίνουν φιλί οι ερωτευμένοι, ο πατέρας στην κόρη, τα παιδιά μεταξύ τους, παρέες. Μπαίνουν λοιπόν στο διαγωνισμό για διακοπές στους Παξούς και όχι μόνο. Τώρα τον διευρύναμε τον διαγωνισμό, το φιλί των Παξών, και το κάναμε το φιλί των Παξών στην αγκαλιά του Ιωνίου. Παίρνουμε προσφορές από τα ξενοδοχεία της περιοχής, όλου του Ιωνίου πλέον, προϊόντα, εισιτήρια, υπηρεσίες, και τις δωρίζουμε στους νικητές του διαγωνισμού. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλουμε το νησί μας και το Ιόνιο. Γιατί, όπως είπαμε, ένα νησί από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Πρέπει και το Ιόνιο να βρίσκεται στην προβολή. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, ας πούμε, που θα βρισκόταν η Παξή. Είναι πιο εύκολο να την ξέρει, μάλλον, όταν βρίσκεται μέσα σε ένα σύμπλεγμα νησιών όπως το Ιόνιο. Έτσι σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε και τις επιχειρήσεις του νησιού σαν ανταποδοτικό όφελος στους φόρους που πληρώνουν οι άνθρωποι στο Δήμο, στο κράτος, και μαζί με τους επιχειρηματίες του νησιού προωθούμε αυτό το διαγωνισμό σε όλα τα μέσα. Το Tourist Press διανέμεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, και είναι σίγουρα και εδώ στη Αιώνια νησιά. Οι Παξοί έχουν την τιμητική τους, δισέλιδο. Το σχόλιο σας ήθελα να ακούσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και το Tourist Press σαν κανάλι, οργανισμό, που κατάφερε, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να προβάλλουμε το νησί μας σε ένα τόσο ευρύ κοινό όπως είναι το δικό σας. Και ιντερνετικό και τηλεοπτικό, αλλά και έντυπο. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά που προβάλλετε το νησί μας, και θα είμαστε κοντά σας όπως και εσείς είσαστε κοντά μας. Κύριε Πρόεδρε των Παξών, κύριε Λίχνο, εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου του Hellenic TV και γενικά όλη η Κύπρος σας ευχαριστούμε για αυτήν τη συνέντευξη που μας έχετε δώσει σήμερα, και οι Κύπροι θα ανεβούν την επόμενη σεζόν σίγουρα στους Παξούς. Αυτό σας το υπόσχομαι. Θα το δείτε. Καλή συνέχεια. Ναι, ευχαριστούμε και εμείς πολύ, και κάτι που ξέχασα, στο www.paxi.gr μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για ενοικιαζόμενα δωμάτια στους Παξούς. Είναι το επίσημο τουριστικό site του Δήμου στην ελληνική. Εκεί μπορούν να βρουν ό,τι πληροφορία θέλουν σχετικά με το νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.